Βρισκόμαστε ήδη στην τέταρτη εβδομάδα των μαθητικών μας κινητοποιήσεων. Μπροστά μας είναι άλλος ένας σημαντικός σταθμός. Η μαθητική μας πορεία την 5η 15 Δεκάτου στις 10 στα Προπήλαια. Στα πλαίσια και της πανελλαδικής απεργίας των καθηγητών μας, γενικά του δημοσίου τομέα. Αποφασίσαμε να δώσουμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου για να γνωστοποιήσουμε σε ποια φάση βρίσκεται ο αγώνας μας. Πώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Το παρόν κείμενο θα δοθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρώτος μήνας λειτουργίας των σχολείων ολοκληρώνεται με πολύ μαζικές κινητοποιήσεις, τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Σε όλη τη χώρα συνέχισαν να λειτουργούν από πέρυσι ή ιδρύθηκαν πάνω από 30 συντονιστικές επιτροπές σχολείων και μαθητών, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 800 καταλήψεις σε όλα τα σχολεία της χώρας. Βγήκαν στον δρόμο σχεδόν 25.000 μαθητές. Και μόνο αυτά τα στοιχεία δείχνουν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Δείχνουν πως δεν κλείνουν οι μαθητές στα σχολεία τους εθιμοτυπικά. Τα αιτήματα με τα οποία έχουν κινητοποιηθεί όλα αυτά τα παιδιά είναι κατά βάση κοινά. Παρά τις επιμέρους διαφορές πιο ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μεταξύ τους και βρίσκονται στις ανακοινώσεις και τις επιστολές των σχολείων, ιδιαίτερα και του τοπικού τύπου. Αυτά τα αιτήματα συνοψίζονται στο σύνθημα που επιλέξαμε να ταυτιστεί με τις μαθητικές μας κινητοποιήσεις. Η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία, δώστε λεφτά για την παιδεία. Συνοψίζονται στο σύνθημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, που είναι στο πλευρό μας όλον αυτόν τον καιρό, πως δεν θέλουμε μια ακόμα χαμένη σχολική χρονιά. Επιδιώκουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά και ασφαλή. Και γι' αυτό διεκδικούμε περισσότερες προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαριότητας. Περισσότερα και δωρεάν δρομολόγια για τους μαθητές από και προς το σχολείο. Διεκδικούμε να πάρθει πίσω η Τράπεζα Θεμάτων, που την έκαναν νόμο μες στην καραντίνα. Ειδικά σε μια τέτοια χρονιά που η κατάσταση στα σπίτια μας διαρκώς χειροτερεύει, με την ανασφάλεια, την ανεργία και τις αλλαγές στη δουλειά των γονιών μας, πιστεύουμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό να δώσουμε εξετάσεις με ακόμα πιο εξοδοτικό και απαιτητικό σύστημα.